Θέλω να γνωριστούμε λίγο καλύτερα. Να έρθουμε κοντά. Εμείς θα απομακρυνόμασταν έτσι κι αλλιώς. Εφόσον υπάρχει Μαρία. Όχι. Όχι. Ξέρω ότι αυτό που θα σας πω δεν θα αρέσει πολύ στη Σάνη. Το κολέγιο λοιπόν ζητά μία δημόσια συγγνώμη στον καθηγητή. Τι θα έλεγες να δούμε λίγο πώς λειτουργεί αυτό ο κλεισέ γραμματέας αφεντικό. Καλύτερα όχι, να μην το ρισκάρουμε. Η Αλεξάνδρα είναι το θύμα σε αυτή την ιστορία, όπως και ο Άρης. Το ξέρω, το ξέρω. Σκέφτομαι το σοκ που θα πάθει όταν μάθει την αλήθεια για τον άντρα της. Γι' αυτό πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Φοβάμαι ότι αν αύριο τους δω μαζί στο γήπεδο την Αλεξάνδρα με τον αληθινό της γιο, δεν θα μπορέσω να κρατηθώ. Καταλαβαίνω ότι σε πιέζει αυτή η κατάσταση. Αλλά μην βιαστείς. Έχεις δίκιο. Σκέφτομαι από ποιον πρέπει να ξεκινήσουν οι αποκαλύψεις. Να υποθέσω ότι ο πρώτος που θα επισκεφτείς θα είναι ο γαμπρός σου. Α, ναι. Καταρχήν θέλω να του κόψω την όρεξη που έχει για τις μετοχές της εταιρείας. Και μετά θέλω να μάθω αν όλα αυτά τα χρόνια ήξερε για το Σταύρο και μου το έκρυβε. Πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Εσύ αν προτείνεις κάτι. Με αφήνεις να πάρω πρωτοβουλία. Η εταιρεία θα μας εξασφαλίσει ένα έξτρα μπόνους. Ναι, στα ωραία που είδα. Για πες λοιπόν, η εταιρεία θα είναι το άλλο. Κάπως έτσι. Θα νοικιάσουμε έναν χώρο στα πλαίσια φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων. Τουλάχιστον έτσι θα φαίνεται στο λογιστήριο. Εκεί θα μπορείς να μου υπαγορεύεις ό,τι θέλεις. Τελικά παρά είσαι έξυπνα. Μάλλον και αυτό μ' αρέσει τόσο. Ποιος ήταν? Από το κολέγιο. Βρήκαν μια συμβιβαστική λύση για το περιστατικό με τον καθηγητή. Τι πάει να πει συμβιβαστική λύση? Κοίταξε, το ξέρω ότι αυτό που θα σου πω δεν θα σ' αρέσει. Αλλά προσπάθησα να το δεις ψύχρεμα. Ωραία, ωραία. Είμαι ψύχρεμη. Πες μου τι σου είπαν. Θέλουν, λέει, να ζητήσεις μια συγγνώμη, και μάλιστα μια δημόσια συγγνώμη, από τον καθηγητή. Τι έκανε, λέει. Θα ζητήσω εγώ συγγνώμη αντί να μου ζητήσει αυτός. Μην κάνεις έτσι. Μια κουβέντα είναι, δεν χάλασε ο κόσμος. Πλάκα μου κάνεις. Θα ζητήσω εγώ συγγνώμη για κάτι που δεν έκανα, μόνο και μόνο για να ικανοποιήσω τον εγωισμό του. Μα δεν υπάρχει άλλη λύση. Αν δεν το κάνεις αυτό, θα σε διώξουν από το κολέγιο. Ας με διώξουν. Όχι, με συγχωρείς πολύ. Στο κολέγιο είναι το μέλλον σου. Γιατί εκεί υπάρχουν και άνθρωποι που σε χρειάζονται. Όπως. Όπως ο Σιμών, ας πούμε. Χωρίς εσένα θα πέσουν να τον φάνε. Δεν μπορείς να τον αφήσεις ξεκρέμαστο. Τώρα, αν πάλι το θέλεις, για κουβέντα. Αυτό είναι απαράδεκτο και δεν θα το ανοιχτώ. Να το ξέρεις. Και να σου πω και κάτι. Δεν μπορούμε να μένουμε στο ίδιο σπίτι όταν με κατηγορείς για κάτι τόσο απέσιο. Ρε κορίτσια, τι πάθατε? Εγώ ήρθα στην προσωπική μου φιλίστρια να με κάνει θεά για το πάρτι και εσείς τσακώνεστε. Όχι, δεν έγινε τίποτα. Και τίποτα. Να σου πω, μήπως πήρες εσύ το κινητό της Face και έστειλες την αδερφή της γιαγιάς της. Ρε Φρέινη! Όχι, έτσι που είναι η κατάσταση, τι να κάνω. Θα τους ρωτάω όλους μας και βγάλω καμιά άκρη. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ούτε κι εγώ καταλαβαίνω. Μην το συζητήσουμε. Δεν αντέχω άλλο. Λοιπόν, δείξε μου τα ρούχα σου να αλλάξουμε λίγο ατμόσφαιρα. Μήπως να φύγω καλύτερα. Όχι, παιδί μου. Έχω διάθεση. Θα κάνουμε τώρα έτσι. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, προτείνω για σήμερα κάτι σεξι αλλά ρομαντικό. Δεν μου είπες γιατί έχεις πάρει τόσο ζεστά το πάρτι. Προς τι όλες αυτές οι αλλαγές θέλουμε να στείλουμε κάποιο μήνυμα. Άντε καλέ τώρα, τι μήνυμα. Απλά δεν αντέχω τη Χρύσα. Όλο με τις ειρωνίες της ξέρεις τώρα. Κοίτα, αυτό δεν θα πήγαινε πολύ ωραία με ένα κολιέ. Φέη. Ναι. Γιατί δεν πας να της μιλήσεις? Δεν είμαι και ο καλύτερος ψυχολόγος, αλλά δεν νομίζω πως η Φρύνη θα έκανε κάτι για να σε βλάψει. Μπορεί να νόμιζε ότι είναι για καλό. Δεν ξέρω. Πάντως δεν γίνεται να συνεχιστεί όλη αυτή η κατάσταση. Είναι άδικο που την κατηγόρησα χωρίς να έχω αποδείξεις. Θα πάω να της μιλήσω, εντάξει. Sorry. Συγγνώμη αν σας ενοχλώ, αλλά εσείς οι δύο δεν μου απαντήσατε αν θα έρθετε το βράδυ. Καλά, καλά, εντάξει, για εσένα δεν επιμένω, αλλά εσύ, Φέη, θέλω να έρθεις οπωσδήποτε. Θα έρθω. Δεν έχω κανονίσει κάτι. Mine to keep. Now who are you to question?
Έλα. Τι κάνεις? Εγώ μόλις τελείωσα με την πρώτη πελάτησα και περιμένω τη δεύτερη. Σε καμιά ωρίτσα θα έχω ξεμπερδέψει. Εγώ θα πεταχτώ μέχρι τον μπαράκι της σχολής. Θα γίνει μια συγκέντρωση και θέλει ο Σιμών να πάω μαζί του. Ο Σιμών? Γιατί? Για να μην είναι μόνος του. Μετά από αυτά που έγιναν θέλει συμπαράσταση, αλλά δεν θα κάτσω πολύ. Δηλαδή δεν έχει νόημα να έρθω, ε? Όχι, σου είπα, θα πάω για λίγο. Τη βραδινή προβολή στο σινεμά την προλαβαίνουμε. Οκ. Εντάξει, θα τα πούμε μετά. Γεια. Ναι, ναι, γεια. Μπορώ να σου πω? Δεν έχει νόημα. Ρε Φρήνη, σε παρακαλώ, δεν θέλω να είμαστε έτσι. Αισθάνομαι πολύ άσχημα. Εγώ να δεις. Θέλεις να το λύσουμε? Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε. Αν δεν πάρεις πίσω την κατηγορία, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι για να λύσουμε. Με το Σταύρο μιλούσες? Ναι. Και δεν μου τα λέει καθόλου καλά. Αλλά να σου πω κάτι, δεν θα του περάσει. Σήμερα θα καταλάβει ότι δεν μπορεί να με κοροϊδεύει. Τι λες, παιδάκι μου? Λέω ότι τα ψέματα τελείωσαν. Απόψε ο Σταύρος θα με δει φάντι μπαστούνι μπροστά του. Ήρθε η ώρα της χαλάρωσης ή κάνω λάθος? Πολύ καλά. Άρα δεν μου αρκεί αυτό. Με σχαλομάθη. Δεν το επιδιώκω. Μου βγαίνει. Αχ, δεν πρέπει να το ρισκάρουμε. Τρελαίνω. Είναι εδώ χειριστής της βάρδιας. Είναι επικίνδυνο. Σ' αρέσω. Ναι, με ξητάρει τρελά. Να κλειδώσουμε. Έλα. Γεια μας. Έχαμε κεράσει σε όλο ένα. Δεν παίζει καλύτερος μπάρμαν από σένα. Φτιάχνεις τα πιο ωραία σφινάκια. Έλα τώρα, υπερβολές. Άλλα δύο. Τι γίνεται εδώ, μικρή? Σε κουστάρει? Όχι μόνο, απλά είναι λίγο αύγαλτη γιατί την έχει κουδουνίσει το ποτό. Είσαι καλά? Ναι, είμαι τέλεια. Ζαλίστηκες λίγο ή μου φαίνεται? Και να ζαλίστηκα λίγο παραπάνω, τι πειράζει, αφού νιώθω υπέροχα. Καλώς τους. Γιατί δεν έφερες το μωράκι? Δεν θα κάτσω πολύ. Καλά, όλοι έτσι λένε, να στο τέλος μένουν μέχρι το ξημέρωμα. Καλή διασκέδαση. Να σου πάρω κάτι από το μπαρ? Ναι, μια μπύρα. Θα σε δώσω λίγο. Δεν περίμενα ότι θα έρθεις. Θέλω να μιλήσουμε. Και αυτή τη φορά να πούμε αλήθειες. Μόνο αλήθειες. Γιατί όχι?
Έλα, μαράκι μου, τι κάνεις? Μόλις μπήκε ο Σταύρος και μου είπε ότι δεν θα έρθεις γιατί δεν θα κάτσεις πολύ. Λοιπόν, ξέρεις τι λέω εγώ? Να έρθεις από εδώ. Ο Σταύρος θα κάτσει πολύ περισσότερο και θα γνωρίσεις και τα υπόλοιπα παιδιά. Τι λες? Λοιπόν, όπως είπαμε, εσείς τη στείνετε εδώ. Μόλις εμφανιστεί η κοπέλα, θα σας τη δείξω και θα την ακολουθήσετε μέχρι εδώ, λίγο πιο κάτω που είναι το σπίτι της. Και μετά θα της επιτεθείτε. Εντάξει. Ωραία. Τώρα, όταν αρχίσει να χοντρένει το πράγμα με χειρονομίες και τέτοια, θα μπουκάρω εγώ. Αλλά θα καθίσετε να τη φάτε, δεν σας πληρώνω τζάμπα. Ό,τι πεις αφεντικό. Ωραία. Κοιτάξτε να είστε πιστικοί. Θέλω να φανεί ότι την έσωσα. Να πιούμε στη καινούργια αρχή που κάνουμε. Και να υποσχεθούμε ότι θα μιλάμε με ειλικρίνεια. Ναι, βέβαια. Κάτσε. Δεν είπαμε ποτέ ψέματα. Όχι, αλλά δεν εμπιστευτήκαμε ένας τον άλλον. Δεν μιλήσαμε, ας πούμε, για τα προσωπικά μας. Κρυβόμαστε. Έτσι κάνουν οι φίλοι. Ωραία. Θα πεις πρώτη. Τι πράγμα? Αυτά που μου έκρυψες. Έτσι τώρα, στην ψυχρά. Πώς αλλιώς θα ζεστάνουμε την κουβέντα? Αν και... νομίζω ότι άλλα θέλαμε να πούμε και άλλα λέγαμε. Και οι δύο. Κάνω λάθος? Όχι. Έτσι είναι. Δεν ήταν εύκολο. Ούτε και τώρα είναι. Τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα με εμάς. Ναι. Εσύ είσαι με τη Μαρία. Ήσουν από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε. Δεν το λέω για ξεκάρφωμα, αλλά της μίλησα για σένα. Της είπα ότι σε ένα περιβάλλον που δεν με πάει και δεν το γουστάρω κι εγώ, ευτυχώς βρήκα κάποια που μπορώ να της μιλάω. Και δεν την πείραξε που πλησίασες κάποια άλλη, έστω και φιλικά? Την πείραξε. Φοβήθηκε μήπως παίζει κάτι άλλο μεταξύ μας. Φυσικό δεν είναι? Και εσύ έτσι θα αντιδρούσες? Και λίγα λες. Όπα, 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 με το μαλακό. Να σου πω, μικρή, ήρεμα με το ποτό, θα σέρνεσαι. Μην αγχώνεσαι, το ελέγχω. Ναι, το ελέγχεις. Δεν μου βάζεις λίγο ακόμη? Ήρεμα με το ποτό, έχουν δίκιο τα παιδιά. Καλά. Και για πες, τόσο καιρό μόνος, δεν είχες καμιά σχέση? Κάτι υπήρχε. Σοβαρό? Δεν θα το έλεγα, για να περνάει η ώρα. Εξάλλου είναι η πρώτη φορά που μπαίνω σε κάτι σοβαρό. Να σου πω κάτι, σε λίγο θα πιστέψουμε και οι δύο ότι τα έχουμε. Δύο χυμούς. Είσαι θεός. Έμεινε σε αυτό τώρα, γιατί το έβαλες για να στο βγάλω εγώ? Πολύ καιρό είχα να νιώσω έτσι. Αυτό που θα ήθελα να μου πεις, ξέρεις τι είναι? Ότι δεν έχεις νιώσει έτσι ποτέ. Μεγάλες προσδοκίες έχεις. Τι λες, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν? Πολύ ψηλά δεν ανεβάς το πήγε. Θες να σου δείξω? Έχω αργήσει τώρα. Πρέπει να φύγω. Με συγχωρείς που το πρότεινα. Ξέρω, έχεις να προσφέρεις κι αλλού τις υπηρεσίες σου. Καλό βράδυ. Τι έγινε? Αυτή τη φορά δεν θα με σταματήσεις ούτε εσύ, ούτε κανείς άλλος. Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Αυτό που υποψιαζόμουν από χρόνια και τώρα βγαίνω αληθινός. Κάτσε, ηρέμησε. Είναι τόσο υποκριτής που τους είχε ξεγελάσει όλους. Τον κατάλαβα από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στο σπίτι μου και το είπα στην Αλεξάνδρα. Κατάφερε να σε πείσει για τα αισθήματά του, ε? Σε κοροϊδεύει, Αλεξάνδρα. Ένας αρηβίστας είναι. Τι σε πειράζει τόσο πολύ, το ότι είναι φτωχός? Και πολύ φιλόδοξος. Και εσύ ήσουν. Πώς είναι δυνατόν να με συγκρίνεις μαζί του? Εγώ δεν πήγα με τη μητέρα σου για τα λεφτά της. Εγώ τα έκανα μόνος μου. Ο Δημήτρης δεν σου ζήτησε ποτέ τίποτα. Και όταν με γνώρισε δεν ήξερα καν ποια ήμουν. Είσαι τόσο αφελής. Δεν σε νοιάζει καθόλου πώς νιώθω.
Τον αγαπάω. Στην ηλικία σου λογικό είναι να μπερδεύεις τον ενθουσιασμό με την αγάπη. Αλλά αυτή τη φορά θα τον ξεπροστιάσω ό,τι και να γίνει. Μα τι έκανε? Τον έπιασα να κάνει έρωτα με τη γραμματέα του. Στην εταιρεία, μέσα στο γραφείο του. Ο αλήτης. Ούτε τα προσχήματα δεν κρατάει πια. Ας το παίζει ότι τάχα αγαπάει την Αλεξάνδρα και σοβαρός οικογενειάρχης. Όταν τον έπιασα τότε με την Παπαναστασίου, μου δικαιολογήθηκε ότι ήταν μια σχέση από το παρελθόν. Και μου ορκίστηκε ότι από εκεί και πέρα θα ήταν τύπος και υπογραμμός. Δεν το είπα τότε της Αλεξάνδρας, γιατί ήταν έγκυος. Μπήκε στο μήνα σου πια. Σε λίγο θα γνωρίσουμε το άτακτο παιδί σου. Και θα ξεχάσεις όλα αυτά που πέρασες. Δεν ξέρεις πόσο το περιμένω. Να μου τον φέρουν εδώ να τον κρατήσω. Αγάπη μου, πώς είσαι, μωρό μου? Ποτέ δεν ήμουν καλύτερα. Τέλεια. Θα μείνετε να φάμε μαζί? Όχι, όχι. Πρέπει να φύγω, έχω δουλειά εγώ. Όχι, μπαμπά, μην ανησυχείς, θα σερβίρουμε αμέσως. Όχι, όχι, μην επιμένεις, θα έρθω αύριο να τα πούμε. Τώρα έχεις το Δημήτρη να σε προσέχει. Δεν έχω άλλη λύση. Θα της το πω. Μα θα είναι τρομερό σοκ για την Αλεξάνδρα. Το ξέρω, αλλά όσο και να πληγωθεί πρέπει να το μάθει. Πρέπει να απαλλαγεί από αυτόν τον τυχοδιώκτη. Το κάθαρμα. Εκμεταλλεύτηκε την κόρη μου, το όνομά μου, τα χρήματά μου. Αλλά ως εδώ, αυτή τη φορά θα πληρώσει. Θέλω να τον δω να καταστρέφεται. Και δεν θα ησυχάσω αν δεν το καταφέρω. Πάρε το δικό μου αν θέλεις, εγώ δεν θα πιω άλλο, ζαλίστηκα. Θα το χρειαστώ. Γιατί? Καλή ερώτηση. Πρόσεξε, γιατί πάμε να λέμε την αλήθεια. Συγγνώμη. Παραπατάς, πόσο έχεις πέρα? Λιγάκι μόνο, μην φαντάζεσαι. Απλά σκόνταψε, μην το κάνεις και θέμα τώρα. Άστα αυτά, κάτσε να συνελθείς. Όχι, όχι, δεν θέλω να κάτσω. Μα το πιέσαι ένα καφέ, σε παρακαλώ, να συνελθείς. Αλλιώς σε βάζω σε ταξί και πας σπίτι σου. Άστε, δεν και λιώμα. Δεν πάω πουθενά, αφήστε με. Αφού περνάω τέλεια. Γιατί επιτέλους κάποιος μου δίνει σημασία. Και είναι αυτός λόγος για να γίνεσαι χάλια? Ναι, αφού το γιορτάζω. Και εσύ σταμάτα να μου το παίζεις, μαμά. Συγγνώμη, δεν το είπα για να σε θίξω. Σε παρακαλώ, πιέσαι ένα καφέ να συνέλθει. Δεν θέλω, άσε με. Άστην. Εδώ θα είμαστε, θα την προσέχουμε. Πόσο να ξεφύγει. Επιτέλους. Νόμιζα ότι δεν θα έρθεις. Δεν ξέρω αν έκανα καλά που ήρθα. Γιατί? Εννοώ χωρίς να το πω στο Στάθο. Σιγά μην του πάρουμε και την άδεια. Χαλαρή, καθόμαστε όλοι εδώ, έλα. Και ευτυχώς που ήρθες δηλαδή. Μήπως και τον ξεκολλήσεις λίγο από την παρέα του. Τον έχει πάρει μονότερμα. Ήθελα να ξέρω τι του λέει τόση ώρα. Καλησπέρα, η Μάγδα είμαι. Τι ωραίο τραγούδι ήταν αυτό που έβαλες. Καλησπέρα, Μάγδα. Πώς πάει η κίνηση στους δρόμους σήμερα? Πολύ πεσμένα πράγματα. Μία ώρα έχω να πάρω κούρσα, αλλά δεν με πειράζει. Ακούω τα τραγούδια σου και φτιάχνομαι. Χαίρομαι που σ' ακούω καλά. Κατάφερα να κοροϊδέψω και σένα, ε. Αλήθεια. Για πες μας τότε, τι κρύβεται πίσω από το γέλιο σου? Πολλά. Παλιές ιστορίες που δεν με αφήνουν να ησυχάσω. Την τελευταία φορά μου είχες πει ότι αισθάνεσαι σαν καταζητούμενη. Ότι κάποιοι που τους παρακολουθούσες βρέθηκαν να σε παρακολουθούν αυτοί. Για πες μου, ακόμη έτσι είναι? Ναι, ψάχνω. Αλλά είναι δύσκολο να με βρουν. Έχω διπλή ζωή, διπλή ταυτότητα. Να σου πω την αλήθεια, μου ακούγεσαι σαν ηρωίδα από ταινία. Μακάρι να ήμουν. Αλλά πού? Άλλαξε ζωή γιατί κατάλαβα. Ότι αυτή που είχα δεν πήγαινε παρακάτω. Έτσι όπως τα λες. Μιλάς στις καρδιές πολλών ακροατών. Οι περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται σε ένα διέξοδο. Ναι, και αν μας ακούνε θα σκέφτονται ότι το παραβαρύναμε. Είναι που σε αισθάνομαι σαν δικό μου άνθρωπο. Δεν ξέρεις πόσο ωραία με κάνεις να νιώθω με αυτό που μου είπες. Ναι, αλλά έτσι ανοίγομαι, μιλάω. Και δεν ξέρεις πόσο ανάγκη έχω να μιλήσω. Όποτε θες. Την ώρα της εκπομπής την ξέρεις. Εντάξει, μην το κάνουμε και σύριαλ τώρα. Αν και η ζωή μου θα γινόταν μια καταπληκτική σειρά. Δραματική βέβαια.
και δεν ξέρω κατά πόσο οι ακροατές ψυχοπλακωθούν. Θα το μάθουμε αν ξεκινήσεις την εξομολόγηση. Μόνο που τώρα είναι ώρα για ακόμη ένα τραγούδι. Η Μαρία, η Πέι, άμα θυμάσαι σου έχω μιλήσει. Ναι, ναι, θυμάμαι. Πάντως αν θέλεις μανικιούρ, θέλεις σίγουρα. Η Μαρία είναι καταπληκτική. Πώς από εδώ? Η Χρύσα μου είπε ότι θα κάνετε παρτάκι και είπα να περάσω. Ήθελα να σου κάνω έκπληξη. Δεν σε πειράζει? Όχι, καθόλου. Να πάω να σου φέρω κάτι να πιέσεις, τι θες? Ένα κόκκινο κρασί. Δεν κάθεσαι? Ένα κρασί και μια μπύρα, κόκκινο κρασί. Άμεσος. Τι είναι? Κάνε έτσι. Ωραίο μπαράκι. Έρχεστε συχνά? Ναι. Βολεύει γιατί είναι απέναντι από το κολέγιο. Τόσο. Σε ευχαριστώ, μωρό μου. Σπουδάζεις? Ναι, λογιστικά. Σου αρέσουν και εσένα τα μαθηματικά, ε? Όχι και πολύ. Ο Σταύρος με κόλλησε. Τι έχουμε εδώ? Το χαλκιά και το χαρέμι του. Πού είσαι, ρε παιδάκι μου? Πού είσαι? Γιατί άργησες? Είχα και εγώ τις δουλίτσες μου. Α. Λίγο να σου πω. Να έρθω. Σκίζας. Μην ανησυχείς. Στο τέλος δεν θα του μείνει καμία. Και το καλύτερο θα είναι να πες και κανένα μαλλιοτράβηγμα. Να το διασκεδάσουμε κιόλας. Έχεις ρωτήσει? Εσύ τι λες? Την έχω φορτώσει τη Μαρία με τη Φέη. Είναι έτοιμη. Στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Τον κακομύρη, το χαλκιά, τον λυπάμαι. Δεν ξέρει τι τον περιμένει. Με το δικό σου θέμα τι γίνεται? Όλα καλά, προχωράει. Έχω μιλήσει με τους μπράβους και θα τους πάρω τηλέφωνο μόλις και έξω. Ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν? Εννοείται. Πρώτα θα την τρομάξουν και μετά θα μπορώ να κάνω το κομμάτι μου. Τι έχεις? Δεν ξέρω, κάτι δεν μου αρέσει αυτή την ιστορία. Και φοβάμαι. Γιατί? Γιατί εμπλέκονται κι άλλοι. Για τους μπράβους λες? Έλα, μην ανησυχείς, όλα καλά. Είναι υπό έλεγχο, σου λέω. Είναι ό,τι πρέπει για να τη ρίξω. Μην μου κάνεις τέτοια, ρε μωρό μου, τώρα. Εκτός αν θες να πάθω καμιά ανακοπή, μου κατατρόμαξες. Όχι, βέβαια. Άλλα θέλω από σένα απόψε. Μωρό μου, πέρασα μια μέρα σήμερα. Είμαι πτώμα, δηλαδή. Η κούραση δεν γίνεται δεκτή σαν δικαιολογία. Όχι απόψε που είμαστε μόνοι μας. Μου έχεις λείψει. Τι έγινε? Δεν με έχει συνηθίσει έτσι. Τίποτα, αγάπη μου. Τίποτα. Κάτσε να πάω να ρίξω λίγο νερό. Πάμε να συνέλθω και έρχομαι. Εντάξει. Περιμένω. Και μετά τη σχολή? Μάλλον επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. Στην οικογενειακή επιχείρηση. Ωραία. Και τι είδος είναι? Εργοστάσιο που φτιάχνει κουτιά. Βαρέθηκες? Όχι. Αν θέλεις πάντως, μου λες να φύγουμε. Ναι. Με συγχωρείτε λίγο. Μάλλον δεν χάρηκε και πολύ που ήρθα. Δεν του αρέσουν οι εκπλήξεις. Εγώ πάντως χάρηκα που ήπιαμε ένα ποτό μαζί. Κι εγώ. Ήθελα να σε γνωρίσω. Ο Σταύρος μου είχε πει τα καλύτερα. Και ότι τα λέγατε. Μην με παρεξηγήσεις, αλλά στην αρχή δεν μου άρεσε καθόλου. Φυσικό είναι, δεν με ήξερες κιόλας. Ναι, βέβαια, τώρα που σε γνώρισα, ανησυχώ περισσότερο. Πλάκα κάνω. Είμαι σίγουρη για τον Σταύρο. Πάμε. Είπα κάτι που σε πείραξε?
Όχι, αλλά έχω προπόνηση αύριο για τον αγώνα της Κυριακής. Έλα. Εντάξει τότε. Το παράκι έχει αρχίσει να διαλύεται. Ναι, δεν φαίνεται να το γλεντάνε και πολύ. Γεια. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Χάρηκα. Κι εγώ. Η Φέη είναι κάπως... Θα την έριξε μένα και ορίστε. Ποιος ξέρει τι της είπε. Εμένα πάντως με βολεύει. Θα έτσι το φτιάξω το κέφι μια και καλή. Με συγχωρείς. Δεν χρειάζεται να απολογήσει. Τελικά είμαι περισσότερο κουρασμένος από ό,τι νόμιζα. Δεν πειράζει, γλυκιά μου. Καταλαβαίνω, δεν έγινε κάτι τρομερό. Λοιπόν, να σου πω κάτι, να σου φτιάξει το κέφι. Για πες. Σήμερα μιλούσα με τον πατέρα μου για τις μετοχές που θα σου μεταβιβάσω. Και εκεί που τώρα λέγα... Τι κάνεις. Εδώ μου δώσει τη χαριστική βολή. Τέτοιες στιγμές μου μιλάς για τον πατέρα σου. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Θα αλλάξω κουβέντα. Απλώς ήθελα να σου το πω γιατί χάρηκα τόσο πολύ. Γιατί. Ναι. Μη μου αναφέρεις τον πατέρα σου. Σε παρακαλώ. Έχεις δίκιο. Παρασύρθηκα. Ξέχασα το κινητό μου. Πρέπει να γυρίσουμε. Φτάσαμε στο σπίτι. Δεν μπορείς να το πάρεις αύριο. Μπορεί να χαθεί. Και δεν έχει κίνηση. Σε 15 λεπτά θα είμαστε πίσω. Μήπως προτιμάς να πας μόνος σου. Μπορώ να πάρω ταξί. Τι θα πει αυτό. Ίσως θέλεις να συνεχίσεις την κουβέντα σου με τη Φέη. Μπορεί να λέγατε κάτι σημαντικό και να σας διάκοψα. Σου δώσα τέτοια εντύπωση. Αν κρίνω από το ύφος σου όταν μιλούσατε, ναι. Μας παρακολουθούσες. Μιλούσα με τη Χρύσα και σας είδα. Περίεργο είναι. Αλλά ό,τι και να κάνω πια σου φαίνεται λάθος. Τι εννοείς. Σε είδα πως αντέδρασες. Δεν χάρηκες καθόλου που ήρθες. Δεν το περίμενα. Αυτό είναι όλο. Ναι, και από την ώρα που κάθισα δεν έβγαλες μιλιά. Έτσι ήσουν και πριν, αμήλυτος. Γιατί το λες. Ξέρεις πολύ καλά τι εννοώ. Δεν χρειάζεται να πιέζεις, αγάπη. Φορά μου συνέλη. Ναι, είδες τη τυχαίρι που είμαι. Τι είσαι, τι εννοείς. Είμαστε τόσα χρόνια παντρεμένοι και πρώτη φορά. Γι' αυτό σε αγαπάω. Επειδή με καταλαβαίνεις. Ωραία. Ας το ξεχάσουμε και ας κοιμηθούμε. Όλες οι νύχτες δικές μας είναι. Και τα πρωινά. Για λέγε τώρα πώς σου φάνηκε η Μαρία. Καλή. Αυτό μόνο. Τόση ώρα μιλούσατε. Τι να σου πω, μια χαρά είναι. Και με το Σταύρο είναι πολύ ωραίοι μαζί. Ναι. Ταιριάζουν δηλαδή. Αυτό το κατάλαβες με τη μία. Ναι, γιατί. Δηλαδή θες να μας πεις τώρα ότι χάρηκες κιόλας που ήρθες. Ρε Χρύσα, πρώτη φορά τη βλέπω την κοπέλα, δεν την ξέρω. Δεν με πείθεις. Κάτι μου κρύβεις. Πας καλά, μωρέ. Τι περιμένεις να σου τη θάψω. Τέλος πάντων, ό,τι και να πιστεύεις εσύ για τη Μαρία, το θέμα είναι πως ο Σταύρος είναι καπαρωμένος. Και καλό θα ήταν όσους τον έχουν βάλει στο μάτι, να κάνουν πέρα. Έλα, για μας. Δεν πίνεις αλκοόλ. Όχι. Παλιά έπινα, αλλά τώρα το έχω κόψει. Δεν γουστάρω. Ούτε εγώ πίνω, αλλά σήμερα μ' αρέσει. Αισθάνομαι όμορφα. Φταίει το αλκοόλ που δεν πίνεις, η πορτοκαλάδα ή κάτι άλλο συγκεκριμένο. Είσαι παράξενο, κορίτσι. Αλλιώτικο. Την πρώτη φορά που είχαμε γνωριστεί, με είχε ψηλοτρομάξει το στυλάκι σου. Αλλά όταν γνωριστήκαμε και γίναμε φίλοι, κατάλαβα. Γιατί γελάς. Γιατί το πας κάπου συγκεκριμένα και θέλω να καταλάβω πού. Βασικά... Ναι. Δεν το πάω κάπου. Βασικά δεν ξέρω τι θέλω να πω. Καλά, καλά. Άστο. Όποτε σου βγει, αν σου πει. Ήρθαμε. Εσείς μόλις ήρθατε, λέγω τι κάνω.
Κόμενο δουλειά μου μυρίζεται. Μάλλον δεν μυρίζει πολύ καλά. Θα πάτε πουθενά μετά από εδώ? Μπα, έχω να κάνω ακόμη ένα ψυχικό. Αδερφέ, και η φυσιά καλή είναι. Αυτό δεν μου αρέσει. Έλα, καλό ήταν. Ωραία, θες να σου πω γιατί δεν μιλούσα? Θες να σου πω? Σπάστηκα που μιλούσες στη Φέη σαν να τη φοβάσαι. Ακόμα και για πλάκα. Γιατί ρίχνεις τον εαυτό σου? Πρόβλημά σου, αν κατάλαβες αυτό. Ωραία, και αφού μας είχες και τις δύο εκεί και μας σύγκρινες, για πες μου το αποτέλεσμα. Ποια είναι καλύτερη για τα μέτρα σου? Το πράγμα μιλάει από μόνο του, Σταυρό. Την κοπανάς από του Ρέντι και πας στο παράκι για να τη βρεις. Ξέρεις γιατί πήγα. Και έρχομαι εκεί και σας βλέπω μαζί. Τι να υποθέσω? Όταν η Χρύσα μου λέει ότι στο κολέγιο είστε τόσο κοντά που όλοι νομίζουν ότι είστε ζευγάρι, εσύ θα ήσουν τόσο ψύχρεμος. Εντάξει, άστο. Πάω σπίτι. Ταξί. Άλλο ένα. Φτάνει, θα γίνεις ντύρλα στο τέλος. Τι της βάζεις και πίνει, δεν τη βλέπεις ότι είναι χάλια? Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Σου συμβαίνει κάτι? Άσε με, μια χαρά είμαι. Και δεν έπρεπε να τα βάλεις με τον Γιάννη. Είναι πολύ καλός μαζί μου. Με φτιάχνει. Μαντώ! Εδώ στο φακό, ρε. Ξέφρενες νύχτες του ADC. Θα ανεβάσω τις φωτογραφίες στο site. Δεν μας περάσω και για ξενέρωτους. Καλά. Σήμερα η Μαντώ πρωταγωνιστή. Είσαι με τα καλά σου. Αν τη δουν έτσι οι καθηγητές ότι είναι μεθυσμένη, θα έχει πρόβλημα. Στην εταιρεία πάλι και υπέγραφα τους ισολογισμούς. Πατέρα, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το βιολί. Θέλω να μεταβιβάσω όλες μου τις μετοχές στο Δημήτρη. Εκμεταλλεύτηκε την κόρη μου, το όνομά μου, τα χρήματά μου. Αλλά ως εδώ, αυτή τη φορά θα πληρώσει. Θέλω να τον δω να καταστρέφεται. Από πού παίρνεις? Από τον παράκι γύρισα για να πάρω το κινητό μου. Α, και εγώ μόλις έφυγα, πάω σπίτι. Θέλω να σου μιλήσω, να περάσω μας εδώ. Αύριο όμως θα πάω να παρακολουθήσω τον αγώνα μπάσκετ του κολεγίου. Θα είναι και ο εγγονός μου και ο Άρης. Θα είναι και η Αλεξάνδρα στις κερκίδες. Μετά θέλω να μιλήσω με όλους όσους εμπλέκονται στην ιστορία του Σταύρου. Την έσωσε ο Σταύρος και όχι εσύ. Και μετά φιλήθηκαν. Δεν το πιστεύω. Δεν μπορεί να γίνει τέτοια καταστροφή. Γιατί το πιστεύω εγώ? Εντάξει, και εγώ τι φοβόμουν να τη φάση. Ότι η Μπράβη μπορούσε να είναι ηλίθι, η επικίνδυνη. Αλλά όχι να γίνει τέτοια στραβή. Μην μιλάς έτσι για τον εαυτό σου, δεν είναι σωστό. Το θέμα δεν είναι τι λέω, αλλά τι νιώθω. Και νιώθω πως σε χάνω. Μη στεναχωρήσεις. Θα γίνουν όλα όπως τα κανονίσαμε. Προετοιμάζομαι για αυτά που θα γίνουν και θα είναι πολλά. Και από πού θα ξεκινήσεις? Πρώτα από τα αγαπημένα μου πρόσωπα. Θέλω να πάρω δύναμη από αυτά. Και μετά θα προχωρήσω στα υπόλοιπα.